Όλα αυτά που είπαμε, τα πολιτικά της επικαιρότητας, πάμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού, που θα πάτε και θα περάσετε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πρεμιέρα της παράστασης Ρωμαίος και Ανέτα, που είναι ένα ρομαντικό δράμα του σπουδαίου συγγραφέα Ζαν Ανούιγ, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία Άννας Φόνσου. Αύριο λοιπόν η πρεμιέρα και μαζί μας είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, ο κύριος Νίκος Νικολάου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά. Ετοιμάζεστε για την πρεμιέρα σας? Ναι. Μια παράσταση που αναδεικνύει χαρακτήρες, μιλάει για έρωτα, μιλάει και για αγάπη, μιλάει και για πάθος. Τελικά, ναι, το πάθος υπερτερεί, η αγάπη, ο έρωτας? Είναι μια αγάπη ύμνος στον έρωτα και επί της ουσίας σχολιάζει ότι ο έρωτας έχει το απόλυτο. Τόσο απόλυτο που πολλές φορές δεν βγαίνει σε καλό. Ναι. Νομίζω ότι είναι δηλαδή ένα ποιητικό έργο υπέροχο του Ανούιγ, που γράφτηκε τον 20ο αιώνα, ένα από τους σπουδαίους τους θεατρικούς συγγραφείς που έχουμε στην Ευρώπη. Ανήκει στο όχι ρεαλιστικό θέατρο, στο ποιητικό θέατρο, η γραφή του δηλαδή, και η αναφορά στο ότι ο έρωτας πρέπει να είναι, η αγάπη επί της ουσίας, πρέπει να είναι απόλυτη. Ό,τι τι απόλυτο, ξέρετε, δεν έχει και πάντα καλό τέλος. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Για την παράσταση σκηνοθετεί η Άννα Φόνσου. Πώς είναι η συνεργασία σας, κύριε Νικολάου, με την κυρία Φόνσου? Πολύ καλή συνεργασία. Η Άννα Φόνσου, με την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια στο θέατρο, έχει την γλυκύτητα, τον τρόπο για να ζητάει πέντε πράγματα. Και είναι πολύ ευχαρίστη συνεργασία και πολύ δημιουργική. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Νικολάου, βλέποντας κάποιο το βιογραφικό σας, έχετε κάνει αμέτρητες θεατρικές συνεργασίες. Έχετε δουλέψει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με το Θήμιο Καρακατσάνη. Σας έχουμε δει σε πάρα πολλά τηλεοπτικά σύριαλ, στην Εκδρομή, στο Κόκκινο Δωμάτιο, στο Παραπέντε ως Δημοσθένη Πολίτη. Τελευταία στην Έξαψη σε ρόλο βουλευτή. Η τηλεόραση είναι στα σχέδιά σας? Η τηλεόραση είναι στα σχέδιά μου από τη στιγμή που θα μπορούσα να μετακινούμε με πολύ μεγάλη ένεση από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Είναι λίγο δύσκολο γιατί κάνουμε καθημερινές σειρές αυτή τη στιγμή. Οι καθημερινές σειρές σε θέλουν στην Αθήνα 10 ώρες την ημέρα, 5 μέρες. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνω έρχεσαι. Πάντως, κύριε Νικολάου, πολλοί θεωρούν ότι είστε Θεσσαλονικιός. Γιατί από το 2013 ανήκετε στο δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Ήσασταν και για ένα διάστημα αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής. Η Θεσσαλονίκη σας έχει κρατήσει 11 χρόνια. Ναι, 12. Μπήκαμε στο 12. Ναι, μπαίνουμε στο 12. Μπήκαμε στο 12, ναι. Ναι, η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Είναι σαν πόλη δηλαδή. Το θέατρο το κρατικό νομίζω ότι είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ο οποίος έχει μέσα το κομμάτι της δημιουργίας, το σπόρο της δημιουργίας, και με τις τόσες παραστάσεις που κάνει, σου δίνει το δικαίωμα στον ηθοποιό να κάνει πολύ ωραία πράγματα, να παίξει ωραίους ρόλους. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο για έναν ηθοποιό που θέλει να δημιουργεί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σε κρατήσει το θέατρο. Μάλιστα. Ειδικά η συγκεκριμένη παράσταση θα μπορούσα να πω ότι θυμίζει κάτι από κλασικό θέατρο. Ναι, είναι Ρωμαίος και Ανέτα, ναι. Ανήκει στο δραματολόγιο του ποιητικού θεάτρου. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, ο μεταγενέστερος Λόρκα της Ευρώπης. Mm-hmm. Παρότι έχει περισσότερο και κωμικά στοιχεία μέσα στην γραφή του, αλλά πάντα παίζει ο Ζηροντού, ο Ανούιγ, αυτοί οι δύο Γάλλοι σπουδαίοι γράφουν ποιητικό θέατρο, το οποίο ανήκει σε αυτό το είδους τη γραφή. Ο κόσμος ταυτίζεται, γιατί είχε παρουσιαστεί και πέρσι, την περσινή σεζόν, και έρχεται σε επανάληψη. Ναι, αρέσει πάρα πολύ, ταυτίζεται, αγαπάει το θέμα, γιατί ξέρετε, πάντα οι ερωτικές ιστορίες έχουν αυτό που λέμε, ακουμπάν το θεατή. Βέβαια, δεν είναι και το τέλος του πάρα πολύ όμορφο, είναι τραγικό, αλλά η τραγικότητα είναι καμιά φορά αυτό που λέμε και κάθαρση. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας καλή απολαύσουμε πρεμιέρα, αύριο επί σκηνής. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.